Εσείς να πάμε στον υπό κύριο κάποιους όρους, για να σας βάλουμε και σε αυτή την κουβέντα και το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλαδή, θα καθόσταν στο τραπέζι για να συζητήσετε, να πει το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι εγώ βάζω 10 πράγματα. Πάμε να συζητήσουμε αυτά μόνος τα 10 πράγματα καλεσμένος... και αν συμφωνήσετε σε αυτά τα 10 μπορεί και να συμπράξουμε. Έχω την εντύπωση ότι θα απαντήσει μόνος καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή. Θα έλεγα ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Με τίποτα και με κανέναν. Ακούστε να σας πω. Περίπτωση αντιφερενσίας δεν υπάρχει. Τις έχετε σίγουρες στις συνεργασίες δηλαδή. Όλοι το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Όλοι. Όλοι. Διότι υπάρχει το κοινό έδαφος. Τι όλοι με όλους. Εννοείται. Και αυτό μπορεί να γίνει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Μα νομίζω ότι η ιστορία είναι. Υπάρχει μνήμη Χρυσόψαρου στην προκειμένη περίπτωση. Έχει κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Έχει συγκυβερνήσει ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έχουν ψηφίσει από κοινού. Και Νέα Δημοκρατία μνημόνια. Έχει κυβερνήσει. Βεβαίως. Και ο καθένας βάζει τα συμπεράσματά του. Και ο καθένας βάζει τα συμπεράσματά του. Ως ενίος συνασπισμός τότε. Δεν είναι πολύ βολική κλίση όμως αυτή, κύριε Συντηχάκη. Να λέτε ότι εντάξει, εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα μια χαρά είμαστε. Βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Οι υπόλοιποι βρίσκονται. Όχι, δεν είμαστε συναπέξω. Εσείς πάντως λέτε όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε συναπέξω. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πέφτουν πολλά εκβιαστικά διλήμματα. Ο κίνδυνος της αστάθειας. Ότι θα μπει χώρα σε νέες περιπέτειες κτλ. Αλλά στην πράξη όμως. Μέσα στη Βουλή το 50% και πάνω των νομοσχεδίων το έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, το 80% το έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης στο υπερμνημόνιο που έχει προαπαιτούμενα γενικευμένοι πληστηριασμοί. Νέα πρωτογενή πλεονάσματα με πρόταση της τάξης του 2%, δηλαδή κάτι δισεκατομμύρια, ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Εσείς έχουμε νέες ιδιωτικοποιήσεις. Προφανώς. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι, με δεδομένο ότι θα υπάρξει κυβέρνηση και η επόμενη κυβέρνηση θα έχει αντιλαϊκό περιεχόμενο, ή θα είναι αδύναμη για να μην μπορεί να περάσει αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, ή θα είναι ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ως δύναμη ανάσχεσης να πάει κόντρα σε αυτό που σημαίνει ο λαός να είναι ισχυρός. Έχετε εξατλήσει όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να επηρεάσετε μπαίνοντας σε ένα κυβερνητικό συνασπισμό, κάνοντας μια συνεργασία. Και προφανώς δεν θα ήταν προς τα δεξιά, θα ήταν προς τα αριστερά. Που εσείς αμφισβητείτε ότι είναι αριστερά. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Με κάποιους τέλος πάντων. Το Κομμουνιστικό όπου θα μπορούσατε με τη συμμετοχή σας να επηρεάσετε τα πράγματα. Τουλάχιστον στο 10, στο 20, στο 30% από αυτά τα οποία πρεσβεύεται. Η παγκόσμια ευρωπαϊκή αλλά και ελληνική ιστορία έχει αποδείξει ότι όλοι όσοι προσδοκούν από τα μέσα να ανατρέψουν το σύστημα έχουν χουμάει τα μούτρα τους. Και όχι μόνο αυτό, δημιούργησαν ψεύτικες προσδοκίες στο λαό και τελικά καταβαραθρώθηκαν, εξαφανίστηκαν κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν φοβάται κανέναν και τίποτα. Σε ένα κυβερνητικό σχήμα ως δύναμη ανάσχεσης που λέτε κι εσείς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι να εκεί και να πιέζει. Υπάρχουν αυτό. Τρία μνημόνια που γιατί είναι... Γιατί θα είχατε υπάρχουν... την κοινοβουλευτική επιρροή υπάρχουν... ότι κύριε, αυτό δεν περνάει. Αυτό περνάει. Διαφορετικά σε ρίχνω. Συνάδελφοι, κοιτάξτε, μόνο για θα την τοποθετηθούμε. Ένα λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Περιμένετε, κύριε Γιαννούλη. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Εδώ πέρα είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν τρία μνημόνια σε εξέλιξη. Υπάρχουν προσυμφωνηθέντα. Σε ένα κυβερνητικό λοιπόν σχήμα που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όχι απλά έχει διαφωνήσει, όχι μόνο έχει καταψηφίσει, αλλά έχει δημιουργήσει όρους και προϋποθέσεις κινηματικής ανατροπής αυτής της πολιτικής, δεν μπορεί λοιπόν να βρεθεί σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πρόγραμμα εξουσίας, έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αρκεί ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να το συνειδητοποιήσει. Είμαστε δύναμη αντισυστημητική, ανατρεπτική και μπορεί, αν θέλει ο λαός κάποια στιγμή, ακόμα και από κυβερνική θέση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Ξεχνάμε ότι η ατζέντα είναι προκαθορισμένη. Υπάρχουν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που την επόμενη μέρα θα κληθούν είτε είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση είτε συμμαχική κυβέρνηση που πρέπει να τα υλοποιήσει. Είναι οι πληστηριασμοί που ανοίξατε τον δρόμο εσείς κύριε Γιαννούλη, τον επέκτηνε η Νέα Δημοκρατία, είναι ιδιωτικοποιήσεις, είναι ένα σωρό μέτρα ματωμένα από το γενικό πλεονάσματα. Αυτή η δύναμη που μπορεί να το ανατρέψει και να το ανακόψει είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το φοβάστε αυτό, όπως ο διάολος το λιβάνι.